Σε μια εβδομάδα από σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί η υπόθεση του θανάτου της τετράχρονης Μελίνας Παρασκάκη. Το κοριτσάκι έφυγε από τη ζωή μετά από επέμβαση για κρεατάκια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Στο εδόλιο του τριμελούς πλημελιωδικίου Ιρακλείου παραπέμπεται η αναισθησιολόγος που χειρίστηκε το περιστατικό. Ήταν 29 Δεκεμβρίου του 2015 όταν η μικρή Μελίνα εισήχθη στο παγνί για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στη διαδικασία της ανάνυψης παρουσίασε βροχοσπασμό, πιθανώς από αλλεργική αντίδραση στο αναισθητικό φάρμακο. Παρά τις προσπάθειες ανάνυψης και τη μεταφορά της στη ΜΕΘ πέδων, η τετράχρονη κατέληξε τα ξημερώματα. Στην αναισθησιολόγο καταλογίζεται ότι δεν τήρησε αυστηρά το ισχύον πρωτόκολλο ω προ την αντιμετώπιση τη σοβαρή αλλεργική αντίδραση που παρουσίασε το κοριτσάκι. Τη αποδίδεται ότι χορηγήσε στο παιδί καταφανώ υψηλότερε δόσει συνοτρόπων ουσιών και αδρεναλίνη από τι συνεστόμενε κατά αναλογία. Ενώ επίση το κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ούτε ο τρόπο χορήγηση Ούτε αυτή καθ' αυτή η δοσολογία τη φαρμακευτική αγωγή ήταν σύμφωνε με τη διεθνώ αναγνωρισμένη πρακτική και του ισχύοντε παιδιατρικού αλγόριθμου που εμφανίζονται σε αντίστοιχε περιπτώσει. Κατά την εισαγγελική αρχή, η αναισθησιολόγο οφείλε να επιλέξει τη χορήγηση τη αδρεναλίνη σε τιτλοποιημένε ενδοφλέβειε δόσει, όπω συστήνεται. Η εκδίκαση τη υπόθεση επρόκειτο να γίνει τον περασμένο Ιούνιο και αναβλήθηκε για τι 30 Ιανουαρίου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα αναβολή.